Με τη σημερινή μας κινητοποίηση, εδώ από τον Πειραιά, στέλνουμε δυνατό μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν θα μπορούσαμε ως κόμμα να μην πάρουμε αυτή τη σημαντική έκτακτη πρωτοβουλία με σκοπό να ενημερωθεί όλος ο λαός της πόλης, όλος ο λαός της χώρας για πραγματικά πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Για όσους δεν ξέρουν λοιπόν γιατί κατεβήκαμε σήμερα στους δρόμους, τους ενημερώνουμε και από αυτό εδώ το βήμα. Από χτες, στο φαλυρικό όρμο, έχει καταπλέψει το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο George W. Bush που επιχειρεί στη Μεσόγειο ενταγμένο στη δύναμη του έκτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες που το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο θα δέσει σε ελληνικό λιμάνι. Είναι επίσης η δεύτερη φορά τον τελευταίο χρόνο από την έναρξη δηλαδή του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία που αεροπλανοφόρο τον είπα με την τεράστια δύναμη της συνοδείας του αναμένεται να βρεθεί στο Βόρειο Αιγαίο με το μάτι στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, στη Σούδα της Κρήτης, έρχεται το επόμενο διάστημα να δέσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, που και αυτό είχε κάνει τη στάση του τους προηγούμενους μήνες στον Πειραιά με την κατάλληλη βεβαίως υποδοχή τότε από το εργατικό κίνημα της πόλης. Τι δείχνουν όλα αυτά. Ο Πειραιάς μαζί με τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, το Βόλο και την Καβάλα είναι πέντε λιμάνια που οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν τουλάχιστον λένε ως το 2028 για να διεκπεραιώνουν τα φορτία τους στα στρατιωτικά, τα πολεμοφόδια προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη τη συνοριογραμμή με τη Ρωσία. Και τα λιμάνια πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Φράχτες, συρματοπλέγματα, Επιτήρηση, φακέλωμα, τρομοκρατία απέναντι στους εργάτες. Άλλωστε, το λιμάνι του Πειραιά είναι ήδη στο μάτι του κυκλώνα μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών ανάμεσα και σε καπιταλιστικά κράτη. Διόλου τυχαία συγκαταλέγεται σε λίστα, τον ήπα με τα σημεία εκείνα της ελληνικής επικράτειας πολύ, κρίσιμη, πολύ κρίσιμα για αυτούς όπου έχουν τους ανθρώπους τους και στα οποία θέλουν να ελέγχουν ποιος μπαίνει και τι κάνει. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, μια ανάσα από τους Κινέζους της Κόσκο έχει αναπτυχθεί το κλιμάκιο της διοίκηση χερσαίων αναπτύξεων και διανομών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα, φίλες και φίλοι, κανείς, καμιά, δεν μπορεί να κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα όταν στο λιμάνι του Πειραιά, όταν στο Αιγαίο σου το ατοϊκά πλοία που κάνουν μια στάση και ετοιμάζονται για να ελοποιήσουν τα επόμενα δολοφονικά σχέδιά τους. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε σε όλους τους τόνους ότι οι υπεριαλιστές είναι ανεπιθύμητοι στον Πειραιά να ξεκουμπιστούν, να φύγουν από όλη τη χώρα. Φίλες και φίλοι, αυτή η άφηξη της τεράστιας δύναμης πυρός με τα μαχητικά αεροσκάφη, τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη που κουβαλούν συν τα πλοία τους, δεν ήρθανε στο Αιγαίο για κρουαζιέρα στα όμορφα νερά του. Είναι η φυσική συνέχεια της κλιμάκωσης της συμπεριαλιστικής σύγκρουση στην Ουκρανία. Είναι η συνέχεια και της βαθύτερης κλιμάκωσης και εμπλοκής της χώρας μας σε αυτήν. Πού είναι όλοι εκείνοι που ένα χρόνο πριν, όταν ξεσπούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, έλεγαν ότι οι πόλεμοι όπως τους ξέραμε έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν πια. Ότι πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά με το πάτημα κουμπιών, με ελάχιστες ανθρώπινες απώλειες ή και πως ό,τι γίνει, αν γίνει, θα διαρκέσει μονάχα λίγες μέρες. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και έναν χρόνο οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας ματώνουν για τα συμφέροντα των λίγων, των αστικών τους τάξεων και των υπεριαλιστικών συμμαχιών τους. Τώρα πλέον όλοι μιλάνε για μια σύγκρουση που θα διαρκέσει χρόνια, όπως λένε χαρακτηριστικά. Για μια σύγκρουση που βρίσκεται σε διαρκή κλιμάκωση με κίνδυνο να επεκταθεί παραπέρα. Και γι' αυτό προετοιμάζονται και τα δύο εμπεριαλιστικά στρατόπεδα, η ΕΠΑ, ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και η Ρωσία από την άλλη, που χτυπιούνται στην Ουκρανία. Από τα έξυπνα στοχευμένα χτυπήματα που ακούγαμε τότε, τώρα εντείνονται οι εκατέρωθεν απειλέ για μεγάλου βεληνικού πυράβλους, για πυρηνικά. Από τα κατασχεμένα ντουφέκια που ήταν το πρώτο φορτίο ελληνικής βοήθειας σε εισαγωγικά στην Ουκρανία, φτάσαμε σήμερα να συζητάμε την αποστολή S-300, ακόμα και αρμάτων μάχης Λέοπαρντ. Ενώ η πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη φωτιά του πολέμου φαίνεται ότι πάει παραπέρα, με την κυβέρνηση πια να προετοιμάζει πλέον και έμψυχο δυναμικό να πάρει μέρος στον πόλεμο όπως αποκάλυψε, αποκάλυψε ο Ρίζος Πάστης χθες. Είναι αδίστακτοι. προκειμένου να υπηρετήσουν την αναβάθμιση των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου, χρησιμοποιούν τη χώρα ως πολεμικό υπεριαλιστικό προγεφύρωμα κατά άλλων λαών και ταυτόχρονα την κάνουν στόχο αντιπίνων όπως έχει προειδοποιήσει η ρωσική ηγεσία. Απέναντι λοιπόν σε αυτά, για το λαό, για την εργατική τάξη υπάρχει μόνο μία επιλογή. Αντίστοιχα και εμείς να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, για καμία παραχώρηση λιμανιού του, του λιμανιού του Πειραιά στους φωνιάδες των λαών, για να κλείσουν οι βάσεις τώρα τον ΙΠΑ του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, να σταματήσει η αποστολή πολεμικού εξιοπλισμού και να μην τολμήσουν να στείλουν φαντάρους ή στρατιωτικό προσωπικό εκ των συνόρων και να γυρίσουν όλοι όσοι σήμερα βρίσκονται σε νατοϊκές αποστολές. Okay. Σε αυτόν τον αγώνα συντρόφισες και σύντροφοι το ΚΚΕ όπως πάντα με μεγάλη ευθύνη μελετά τις εξελίξεις τοποθετείται και μπαίνει μπροστά και θα μπαίνει πάντα μπροστά με όλες του τις δυνάμεις μέσα και έξω από τη Βουλή με τα μέλη και τα στελέχη του να βρουν πρωτοπόρα μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Φίλες και φίλοι θα αναρωτηθεί κανείς τόσο σκυλοκαυγάς γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα και στη Βουλή ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε τόσο σημαντικά ζητήματα δεν σηκώνεται η αντιπαράθεση, η πολιτική συζήτηση, να μπορέσει και ο καθένας να διακρίνει τελικά ποιες είναι οι θέσεις και οι διαφορές τους. Γιατί όμως τελικά λέμε εμείς να κάθονται, να τσακώνονται, να κάθονται, να σκάνε, άμα όλοι τους είναι βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό στην προώθηση αυτών των επιχειρηματικών συμφερόντων. Αφού και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν στην πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ με παραχώρηση κρίσιμων υποδομών της χώρας. Διαχρονικά η μια κυβέρνηση κόβει και άλλη ράβη στην επέκταση και αναβάθμιση των ατοικών βάσεων στη χώρα. Με πιο πρόσφατη τομή τον στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ, που εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον διαβολικά καλό Τραμπ. Από εκείνα τα εγγένεια είναι αυτή η μνημειώδη ατάκα του Τσίπρα, απευθυνόμενο στον τότε πρόεδρο των ΥΠΑ. Συνεργασία που ενισχύεται πια ακόμη περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Συμφωνούν όλοι τους στην επιβολή των κυρώσεων στην Ρωσία, τις οποίες τελικά πληρώνει μόνο ο λαός. Ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο νέα αποστολή όπλων στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, την κυβέρνηση που μαζί με τους Ναζί των Αζόφ χειροκρόταγαν πάλι όλοι μαζί στη Βουλή. Ψήφισαν την προμήθεια των Ραφάλ και άλλων εξοπλισμών που γίνονται με κριτήριο αυτά τα ανατοϊκά συμφέροντα και τις ανάγκες και όχι την άμυνα της χώρας. Όπως επίσης ψήφισαν μαζί την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά. Να το πούμε με μια λέξη, με χέρια και με πόδια όλοι τους έχουν στηρίξει αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή. Αυτή είναι η εμπλοκή που βλέπουμε και είναι ακόμη πιο εμφανής με την παρουσία στο λιμάνι του Πυριατού Νατοϊκού του Αμερικάνικου Αεροπλανοφόρου που φέρνει πιο κοντά τους κινδύνους τους μαγνητίζει. Και αυτή την εμπλοκή για άλλη μια φορά το κόμμα μας, ο λαός μας δεν την αφήνουμε έτσι να περνά άβρεχτη στη συνείδηση του κόσμου και με χρώματα πάνω στα φορτία του θανάτου με καπνογόνα στην πύλη του λιμανιού σταματώντας αυτά τα φορτία στις συντηροδρομικές γραμμές και πάνω απ' όλα κάνοντας αυτόν τον αγώνα εναντίον της υπόθεση του κινήματος με δεκάδες αποφάσεις φορέων του, να καταδικάζουν, να μπαίνει το θέμα μέσα σε μαζικές συλλογικές διαδικασίες και να εκτίθονται όλες εκείνες οι δυνάμεις του Νατοϊκού Τόξου. Όλα αυτά τα χρόνια το κόμμα μας συκνέ, ανέπτυξαν πλούσια δράσεις στους υπεραλιστικούς πολέμους, έχουμε βάλει στο στόχο κάθε πτυχή αυτής της επικίνδυνης εμπλοκής, αποκαλύψαμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, τον επικίνδυνο ρόλο που, μπορούν να παίξει, που μπορεί να παίξει απέναντι σε άλλους λαούς αυτές τις στρατιωτικές βάσεις. Και εδώ στον Πειραιά, παράλληλα με τους μεγάλους αγώνες που δίνουμε για να βελτιωθεί η πολύ δύσκολη κατάσταση των εργατών, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαία, πάντα ταυτόχρονα πρωτοστατούμε και ενάντια σε αυτήν την επικίνδυνη εμπλοκή. Άλλωστε, δεν είναι άσχετα όλα αυτά με το πώς ζούμε σήμερα. Πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός και με την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και σε πολύ χρήμα αποτέλεσμα της φορολεηλασίας του αυτή την εμπλοκή με τα μπούνια σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και με στόχο, όχι την ευημερία του όπως δεν τρέπονται να λένε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όχι την ασφάλεια που πάλι δεν τρέπονται να λένε και τελικά ευνοούν τις προκλήσεις τουρκική αστικής τάξης, αλλά με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή για να παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι και από την πίτα, από τη λία των πολέμων. Πόσες και πόσες φορές εσείς, εμείς, οι εργαζόμενοι έχουν, δεν έχουν ακούσει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τις διεκδικήσεις τους. Οι συνταξιούχοι για τις αυξήσεις της συντάξης. Δεν υπάρχουν λεφτά για να βελτιωθεί η κατάσταση στην υγεία οι μαθητέ και οι γονεί για την κατάσταση στα σχολεία, τι ελλείψει, την απαράδεκτη κατάσταση στι σχολικέ υποδομέ, τα κτίρια κλπ. Εασκόψουν κάτι από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που δίνει η Ελλάδα για το ΝΑΤΟ και για πολεμικού εξοπλισμού που καμαρώνουν για τι πρώτε θέσει, που όμω ω προτεραιότητα έχουν την υποστήριξη αυτών των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην περιοχή και όχι την άμυνα της χώρας για άλλη μια φορά τα πράγματα είναι απλά. Λεφτά υπάρχουν όταν οι ανάγκες του κεφαλαίου το επιβάλλουν και εκεί τα δίνουν. Και πάντα ο λογαριασμός έρχεται να πληρωθεί ξανά και ξανά από τον ίδιο το λαό. Και ας απαντήσουν πώς μέσα στο παραμύθι αυτό που χτίζουν τις ασφάλειες και τις ευημερία του ελληνικού λαού μέσα σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά η ίδια ιστορία μια Νατοϊκή δύναμη, παράδειγμα η Γαλλία πρόσφατα, να πουλάει όπλα δεκάδων δις σε μια άλλη Νατοϊκή δύναμη, την Ελλάδα, για να προστατευτεί δήθεν από μια άλλη Νατοϊκή δύναμη, την Τουρκία, που αυτή με τη σειρά της εξοπλίζεται από άλλους νατοικού συμμάχους. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Και σήμερα κάθε εργαζόμενος μπορεί να καταλάβει αυτό που χρόνια λέει το κόμμα μας. Η περιβόητη ισχυρή σύμμαχη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απ μας εξ, απλώς δεν μας εξασφαλίζουν, αλλά είναι ακριβώς αυτή η πολιτική, αυτή που δημιουργεί αυτούς τους κινδύνους. Η πολιτική της ταύτισης με τους σχεδιασμούς τους που ακολουθεί η ελληνική αστική τάξη για τα δικά της συμφέροντα και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ενδεχομένως, φίλε και φίλοι, να μην είναι πλατιά γνωστό και πρέπει να γίνει. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα. Αντιμετωπίζει το Αιγαίο ως το πεδίο ανάπτυξης των δυνάμεών του. Αυτό που βλέπουμε και τώρα και που εκτός όλων των άλλων ευνοεί και τις τουρκικές διεκδικήσεις και προκλήσεις. Πολύ περισσότερο το ΝΑΤΟ και οι υποστηρικτές του μιλούν για νατοικό έδαφος που συνιστά καταπάτηση της κυριαρχίας και με κουμανταδόρο τα επιτελεία αυτής της Δολοφονικής Συμμαχίας. Σε αυτή την υπόθεση έχουν άξιου συμπαραστάτες όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Με πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θέλει η κυβέρνηση της Νουδού να κρυφτεί αλλά δεν μπορεί, όλο και τις ξεφεύγουν κουβέντες, οι πρόσφατες αναφορές του Μητσοτάκη, ακούστε, για ανατοϊκά νησιά, έτσι τα χαρακτήρισε τα νησιά του Αιγαίου. Τι κάνουν? Βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Αυτό κάνουν. Αυτές τις επικίνδυνες διεργασίες που τρέχουν στα ελαιονοτουρκικά, που τρέχουν συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχουν εμπούσουλα τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των μονοπωλίων, τα σχέδια ανατοϊκής συμνοχής, αυτά έρχεται, έρχεται να ελέγξει και να προεθ, προωθήσει με την επικείμενη επίσκεψή του και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μπλίνκεν, σε Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή η πολιτική έχει στοιχήσει ακριβά. Την έχει πληρώσει ο λαός μας με τις κρίσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως η κρίση των ημείων που έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου. Την έχει πληρώσει η Κύπρος, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, που έχει και βρετανικές βάσεις, και στενάζει υποκατοχή εδώ και δεκαετίες. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τις συναλλαγές της με την τουρκική ηγεσία δεν χρησιμοποιεί στα κειμενά της τον όρο για κατοχή της Κύπρου και μιλάει για το Κυπριακό ως μια άλλη τη σύγκρουση ταυτίζοντας το θήτη με το θύμα. Ο στόχος ενίσχυσης της νοτιοανατολικής στέρηγας του ΝΑΤΟ η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στις εξελίξεις στην περιοχή είναι αυτά που δένονται ακριβώς με, τη με τις επιδιώξεις για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου σε βάρος των δικαιωμάτων των νησιών και αυτό το στόχο υπηρετεί και το πολιτικό προσωπικό και στις δύο χώρες. Και η αντιπαράθεση που γίνεται με τις απαντήσεις του Μητσοτάκη στις προκλητικές δηλώσεις και απειλές του Ερντογάν για το ποιος θα έρθει νύχτα δεν μπορεί να κρύψει ότι τα παζάρια υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ γίνονται μεταξύ τους μέρα μεσημέρι και προετοιμάζουν αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και συμβιβασμούς. Και για όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί. Πολλοί θα ήθελαν όλοι αυτοί να βλέπουμε τα αεροπλανοφόρα ως ευκαιρία τόνωσης της τοπικής οικονομίας. Λες και έχουν κερδίσει τίποτα οι λιμενεργάτε, οι μεταλλεργάτε, οι ναυτεργάτε, οι εμποροϊπάλληλοι, οι βιοπαλαιστέ επαγγελματίε του Πειραιά από την παρουσία χρόνια των φωνιάδων και των πλοίων στο λιμάνι. Θα θέλανε πάρα πολύ να κρεμάμε σημαία και να στολίζουμε του δρόμου και να μην βλέπουμε του μεγάλου κινδύνου για όλου του λαού τη περιοχή όταν τα γεράκια του πολέμου μαζεύονται στη γειτονιά μα. Θα θέλανε πολύ να βάζουμε τις κότες να κάνουν πολλά αυγά, όπως έλεγε και το, κανάλι, το γνωστό κανάλι με έδρα το Φάληρο, γιατί τέτοιο πρωινό τρώνε τα ναυτάκια, αλλά και άλλα κανάλια που είχαν αναλυτικό ρεπορτάζ για τα ωφέλη στην Αλεξανδρούπολη πρόσφατα από την παρουσία του έκτου στόλου πριν λίγους μήνες. Πολλοί θα το ήθελαν φίλες και φίλοι, όμως εδώ υπάρχει ΚΚΕ, υπάρχει εργατικό κίνημα με παράδοση στην αντιπεριαλιστική πάλι, φιλιρινικό κίνημα με μεγάλους αγώνες και ιστορία και εδώ στον Πειραιά. Υπάρχει ζωντανή μνήμη καταγεγραμμένη και στις νεότερες γενιές για τα δεινά στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Μνήμη από την Ιουκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και βεβαίως την Ελλάδα με τη Χούντα και άλλα την εισβολή στην Κύπρο και πάει λέγοντας. Αυτή η μνήμη καταγράφεται ακόμα και σε δικές τους δημοσκοπήσεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο. Και αστενά χωριέται ο πρέσβης της ΗΠΑ με τις διαδηλώσεις που γίνονται απ' έξω. Για να είναι λοιπόν συντρόφισσες και σύντροφοι δυνατή αυτή η πείρα που έχει ο λαός μας για να είναι δυνατός και πιο δυνατός που πρέπει να γίνει αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι και πιο δυνατό το ΚΚΕ γιατί είναι η επιλογή που σπάει την ομοφωνία όλων των υπόλοιπων κομμάτων και σε αυτό το θέμα τόσο στους δρόμους όσο και στις επερχόμενες κάλπες κρίνεται το αν θα δοθεί λευκή επιταγή από το λαό στην επόμενη κυβέρνηση να εμπλέκει τη χώρα μας ακόμα βαθύτερα σε αυτά τα σχέδια από τον υπεριαλιστικό Πόλεμο στην Ουκρανία που κλιμακώνεται και έως και όλη τη Μέση Ανατολή. Ποιος θα τα αποτρέψει αυτά? Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν αφήσει σπιθαμί για σπιθαμί στην Ελλάδα που να μην έχουν δώσει για τις νατοικές ανάγκες που έχουν χρεώσει τον ελληνικό λαό με δισεκατομμύρια εδώ και δεκαετίες για τους επιθετικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ ή το ΚΚΕ που από την πρώτη στιγμή δεν διάλεξε ληστή δυναμώνοντας καθημερινά τον αγώνα για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου να γυρίσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις από το εξωτερικό να πάψουμε να στέλνουμε εξοπλισμό στην Ουκρανία, στη Σαουδική Αραβία και αλλού. Το ΚΚΕ είναι για το λαό η ασπίδα του για το σήμερα και η ελπίδα του για το αύριο. Γιατί ακριβώς αναδεικνύει την ανάγκη ο αγώνας για την ειρήνη να συνδεθεί με την πάλη για την αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αγώνας ενάντια στον άδικο εμπεριαλιστικό πόλεμο να βρει διέξοδο στη δίκαιη λαϊκή πάλη που θα βάλει τέρμα στις αιτίες που γεννούν τους πολέμους, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση για να ανοίξει ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος με το λαό να έχει στα χέρια του τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας στη χώρα μας, στις άλλες γειτονικέ χώρες, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, για να ζήσουμε πραγματικά ειρηνικά. Έτσι λοιπόν, να πορευτούμε και σήμερα μαχητικά στους δρόμους του Πειραιά, να ακούσουν τη φωνή μας, τα συνθήματά μας, τα αιτήματά μας. Το λιμάνι του Πειραιά είναι λιμάνι του λαού και όχι ορμητήριο του υπεριαλισμού. Να μην τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να στείλει εκτός σύνορων έμψυχο δυναμικό. Να ξεκουμπιστούν οι Νατοϊκοί από τον Πυριά και όλη τη χώρα. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.